Λιτσάκι μου γλυκό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω, σας παρακαλώ, να πενέσω λίγο το σπίτι μου, γιατί αν δεν το πενέσεις, λοιπόν, στον αστρολόγο αυτό που κυκλοφορεί και που γράφεται πριν από 2 μήνες, έχω ολόκληρη ανάλυση για την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που τώρα βγήκαν τα δεδομένα και υπάρχει συνέχεια. Και ακόμα θα ήθελα να σας πω, αλλά δεν θα ήθελα να σας το διαβάσω γιατί να μην σας μαυρίσω την καρδιά. Σας είχα πει ότι με αυτή την πανσέλινο που βγαίνουν τα πράγματα στην επιφάνεια, κάτι θα, πιο γνωστό θα γίνει και για το serial killer. Στη Real λοιπόν της Κυριακής, αν διαβάσετε, δεν θέλω να το διαβάσω πρωί-πρωί, πώς έπνιξα τα κοριτσάκια. Λοιπόν, τα αφήνουμε λοιπόν τα δυσάρεστα και πάμε για τις εκλογές. Είναι μια χαρούμενη περίοδος, δεν είναι? Περιέργως, παρόλο που ο καθένας έχει τα δικά του. Είναι καλές μέρες. Είναι μια χαρούμενη περίοδος. Το συνάντησε τον κύριο Τσίπρα, μήπως εσύ? Ναι, την ώρα που έφευγε τον συνάντησα. Τον συνάντησα, ναι, ήταν κάτω. Λοιπόν, και όλος ο κόσμος βέβαια ήταν κάτω. Λοιπόν, σήμερα η Σελήνη είναι στον εγώ καιρό. Οι στρακαστρούκες πάλι κάτι βλέπω να πέφτει. Σήμερα όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα επαγγελματικά, τα οποία είναι σημαντικά. Κρυή, καρκίνη, ζυγή, εγώκερη της πρώτων 2-3 ημερών, σήμερα λίγο μέχρι το μεσημέρι πρέπει να προσέχετε, υπάρχει μια εντασούλα. Αλλά γενικά κάτι γίνεται με τα οικονομικά. Λοιπόν, σήμερα και ο Ερμής περνάει στο ζώδιό του. Πολύ... θα δείτε ότι αυτό τον καιρό θα έχουμε την ανάγκη να βγούμε έξω, να δούμε φίλους, να κάνουμε συναντήσεις κτλ. Είναι βέβαια και η προεκλογική περίοδος, αλλά γενικά θα νιώθουμε την ανάγκη. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους κρυούς των πρώτων ημερών είναι λίγο αντιφατικά τα πράγματα. Από τη μία έχετε ένα οικογενειακό επαγγελματικό θέμα που σας φορτίζει, από την άλλη τα οικονομικά είναι καλύτερα και γενικότερα μπαίνετε σε μία περίοδο όπου θα έχετε συναντήσεις, επαφές, συμφωνίες και ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, για μισό λεπτό σας παρακαλώ. Βεβαίως. Αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο έχετε πολλές συναντήσεις να κάνετε, ό,τι έχετε τηλέφωνα, συναντήσεις, επαφές, μπορείτε να τα συζητήσετε σήμερα. Ή του Δευτέρου δεκαημέρου, παρακαλώ να κάνετε τώρα τις δουλειές σας ή τις συζητήσεις που μπορεί να έχετε με τον σύντροφο ή του συνεργάτης και όχι αργότερα όσο περνάει ο μήνας, ενώ κάποιες καθυστερήσεις που γίνονται στη συναισθηματική σας ζωή για πολλούς δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτός ο τομέας, γιατί αργότερα προς το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα στα συναισθηματικά ή σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Ή των τελευταίων ημερών, όπως σας είπα, ρυθμίστε τώρα τις υποθέσεις σας και μην τις αφήνετε για τον Ιούνιο. Τα ταυράκια μας είναι σε μια καλή φάση, είστε γοητευτικοί αυτό τον καιρό, η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας. Θα θέλετε να φάτε και περισσότερο, προσέχετε αυτές τις μέρες. Οι ταύροι γενικότερα τους αρέσει το κρασάκι, το φαγητό και όταν πάει και η Αφροδίτη εκεί, εκεί γίνονται περισσότερο. Πάντως η συναισθηματική σας ζωή θα είναι καλή. Σήμερα, ενώ η Σελήνη αυτή δεν είναι καλή για πολλά ζώδια, γιατί απλώς μας προτρέπει στο τι να κάνουμε, στα πρέπει, για σας είναι πάρα πολύ καλή, θα μπορούσα να πω. Και ιδιαίτερα αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες. Έχετε πολλά πράγματα να κάνετε αυτόν τον καιρό, το πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή του Απριλίου. Ιδιαίτερα συναισθηματικά και όχι μόνο, μπορεί ταξίδια, μπορεί επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και θα αρχίσει μία περίοδος όπου τα οικονομικά σας νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλύτερα ή ακόμα και θα τα συζητήσετε αυτά. Έχετε ατελείωτες μετακινήσεις και προσέχετε γενικά αργότερα και πολλά λόγια ίσως πείτε σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Προσέχετε αυτό το μήνα και ιδιαίτερα τον άλλον, μήπως μία συζήτηση ή η τοποθέτησή σας σε ένα θέμα σας φέρει αντιμέτωπους με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, συγγενικά πρόσωπα. Για τους διδύμους θα μάθετε πάρα πολλά αυτόν τον καιρό. Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας και αν ακόμη έχουν γίνει κάποια σχόλια ή κάτι παρασκηνιακό θα έρθει στο προσκήνιο τώρα. Όπως επίσης εσείς θα κάνετε πολλές συζητήσεις αυτόν τον καιρό και ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, εσείς του Μαΐου δηλαδή, θα είστε σε μια φάση πολύ καλή. Βέβαια τα οικονομικά σας απασχολούν, θα έχετε πολλά έξοδα και μυστικές επαφές ή συμφωνίες συναισθηματικές ή
οικονομικές, θα πρέπει να τις κρατήσετε μυστικές. Σήμερα όμως είναι μια καλή μέρα για να προωθήσετε ένα οικονομικό θέμα. Αν είστε 7-8 του μηνός, προσέχετε λίγο αποφάσεις που θα πάρετε αυτόν τον καιρό, ίσως και να μην είναι οι ενδεδειγμένες, ίσως να κάνετε λαθεμένες επιλογές αυτόν τον καιρό. Ή του τρίτου δεκαημέρου έχετε ηρεμήσει και μάλλον περιμένετε από το καλοκαίρι κάτι πολύ καλύτερο, το οποίο θα έχει σχέση με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, όπου μπορεί να κλείσετε μία συνεργασία ή ακόμα και ένας γάμος. Δίδυμοι και τοξότες φέτος θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε ένα γάμο, σε έναν αραβόνα, σε κάτι τέτοιο. Καρκινάκια των πρώτων ημερών, ενώ είστε πολύ δυναμικοί, ενώ θέλετε να αλλάξετε πολλά πράγματα, σήμερα είναι λίγο η μέρα εκνευριστική, χωρίς όμως να φεύγετε από το στόχο σας, ειδικά αύριο. Μπορεί ακόμα και με μία πίεση, θα μπορούσα να πω, που έχει η σημερινή μέρα, να προχωρήσετε θέματα συνεργασίας, σχέσεις ή ακόμα και γνωριμιών. Είναι μία ερωτική περίοδος αυτή. Θα μπορούσατε να προωθήσετε ένα θέμα συναισθηματικό, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Λίγο εκνευρισμό έχετε σήμερα, αλλά είναι παροδικός. Μία έμπνευση, αν είστε καλλιτέχνες, αν είστε άνθρωποι της τέχνης, μπορεί να έχετε ένα όραμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής σας. Ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, είστε αρκετά μπερδεμένοι από τη μία σχέση, μία συνεργασία φαίνεται να μην σας πηγαίνει τόσο πολύ, από την άλλη έχετε μία ιδέα, μία έμπνευση η οποία μπορεί να σας οδηγήσει σε ένα νέο δρόμο ο οποίος θα είναι συναρπαστικός.